Ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίω, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στο μεταξύ οι προσπάθειε για τη δημιουργία εμβολίου. Making... Διαθέτουμε σήμερα 20 εκατομμύρια λίρε στην ομάδα τη Οξφόρδη για να χρηματοδοτήσουμε τι κλινικέ του δοκιμέ. Yeah. Μπορώ να ανακοινώσω το γεγονό ότι το εμβόλιο από το project τη Οξφόρδη θα δοκιμαστεί σε ανθρώπου από την Πέμπτη. This... Υπό κανονικέ συνθήκε απαιτούνται χρόνια ερευνών για να ξεκινήσουν δοκιμέ εμβολίου σε ανθρώπου. Όμω η επιστημονική κοινότητα κινείται γρηγορότερα, καθώ οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ο καλύτερο τρόπο αντιμετώπιση τη πανδημία είναι η δημιουργία εμβολίου. Σε αυτό το σημείο δεν αρκεί απλώ να ελπίζουμε. Πρέπει να διαπιστώσουμε εάν αυτά τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Υπάρχουν δύο σημαντικά ερωτήματα για τι δοκιμέ. Το πρώτο έχει να κάνει με την ασφάλεια. Επίση, τι είδου αντιδράσει είναι πιθανό να υπάρξουν από το εμβόλιο. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να το δοκιμάζουμε σε ανθρώπους. Προς το παρόν, τα διαγνωστικά τεστ και η παραμονή των ανθρώπων στο σπίτι αποτελούν τα καλύτερα όπλα στη μάχη κατά του COVID-19. Στη Γερμανία κατασκευάζονται διαρκώ μάσκε, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι θα κάνει υποχρεωτική τη χρήση μάσκα για τι μετακινήσει στα μέσα μεταφορά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά χαλάρωση των μέτρων περιορισμού τη κυκλοφορία. Στην Ιταλία καταγράφεται σημαντική μείωση στον αριθμό των νεκρών. Οι αρχέ όμω υπόσχονται την εκπόνηση ενό πολύ λεπτομερού σχεδίου για σταδιακή άρση τη καραντίνας. Στην Ισπανία, το Δημοτικό Συμβούλιο τη Παμπλώνα ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι διάσημε εκδηλώσει με το κυνηγητό των Ταύρων προ τιμή του Σαν Φερμίν στι αρχέ Ιουλίου εξαιτία του κορονοϊού.